Σήμερα θα φτιάξω ψωμί. Γενικά πειραματίζομαι αρκετό καιρό με την παρασκευή του ψωμιού. Έχω δοκιμάσει διάφορους τρόπους. Σήμερα θα σας δείξω έναν από αυτούς και μάλλον θα κάνω και άλλο βίντεο που θα σας δείξω και κάποια παραλλαγή. Τώρα για να ξεκινήσω τη διαδικασία, εδώ έχω βάλει σε αυτό το μπολ το αλεύρι. Τα υλικά θα σας τα γράψω αναλυτικά στην περιγραφή του βίντεο, αλλά επειδή η συνταγή έχει να κάνει με ζυμάρι και κάθε ζυμάρι έχει το δικό του χαρακτήρα ανάλογα με το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσεις, χρειάζεται να επιστρατευτεί και το λεγόμενο μάτι, δηλαδή ορισμένα πράγματα γίνονται με το μάτι που λέμε. Ίσως χρειαστεί δηλαδή λίγο επιπλέον αλεύρι, λίγο επιπλέον νερό, βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα πώς θα συμπεριφερθεί η ζύμη. Για να μην τα πολυλογώ, θα συνεχίσω τη διαδικασία. Θα βάλω στο αλεύρι ξηρή μαγιά. Θα προσθέσω επίσης λίγη ζάχαρη. Και θα ανακατέψω καλά αυτά τα υλικά μέσα στο μπολ. Τώρα θα σχηματίσω εδώ μέσα στο κέντρο του μπολ μία λακκούβα. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να προσθέτω νερό και θα το ανακατεύω με το αλεύρι. Μουσικό διάλειμμα από το μπούρου μπούρου μέχρι να φτιάξω το ζυμάρι και επανέρχομαι σε λίγο. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν ετοίμασα εδώ το ζυμάρι. Τώρα πρέπει να το αφήσω να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Γενικά το καλοκαίρι είναι εύκολο να φουσκώσει το ζυμάρι. Το χειμώνα που έχει πιο κρύο χρειάζεται να το αφήσουμε σε κάποιο σημείο του σπιτιού που δεν θα έχει πολύ κρύο. Ενδεχομένως να το σκεπάσουμε με κάποια πετσέτα ώστε να το βοηθήσουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά και να φουσκώσει. Φούσκωσε λοιπόν το ζυμάρι, σχεδόν διπλασιάστηκε σε όγκο. Τώρα όπως θα βάλω το χέρι μου μέσα στο μπολ θα δείτε ότι ενώ πριν το αφήσω να φουσκώσει δεν κολούσε στο χέρι μου, τώρα μετά από αυτή τη διαδικασία του φουσκώματος έχει αρχίσει να κολλάει στο χέρι μου, οπότε θα χρειαστεί να προσθέσω λίγο επιπλέον αλεύρι για να το φέρω και πάλι στα ίσια του και να μπορώ να το κουμαντάρω χωρίς να κολλάει στο χέρι μου. Και τώρα μιας και αυτή η συνταγή από ό,τι φαίνεται πάει να μου βγει musical, θα βάλω πάλι λίγη μουσική μέχρι να ετοιμάσω το ζυμάρι.
Ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Τελειώνουμε όπου να είναι. Τώρα έχω φέρει το ζυμάρι σε αυτήν την κατάσταση και ουσιαστικά αυτό που μένει είναι να πλάσω τα ψωμιά, να τα βάλω στο ταψί και να τα ψήσω. Άλλες φορές διαλέγω να τα κάνω μακρόσθενα τα ψωμιά, άλλες φορές στρόγγυλα. Σήμερα για χάρη του βίντεο θα κάνω και στρόγγυλα και μακρόσθενα. Έχω αποφασίσει να κάνω μερικά μικρά στρόγγυλα έτσι σαν ψωμάκια για σάντουιτς, αλλά θα κάνω και ένα έτσι πιο μακρόσθενο ψωμί. Εδώ έχω απλώς ένα κομμάτι λαδόκολλα πάνω στο ταψί και τοποθέτησα τα μελλοντικά ψωμιά που έπλασα. Έχω φτιάξει 6 στρόγγυλα και ένα μακρόσθενο και τώρα θα ξεκινήσω τη διαδικασία ψησίματος, για την οποία θα σας γράψω περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Και τώρα θα περάσουμε με συνοπτικές διαδικασίες στο ψητό, δηλαδή στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ψητό ψωμί μετά το ψήσιμο. Θα το αφήσω τώρα να κρυώσει λίγο για να σας δείξω πως είναι και εσωτερικά. Πέρασε λίγη ώρα, τώρα έχουν κρυώσει τα ψωμιά. Όπως βλέπετε ήδη ένα ψωμάκι λείπει, γιατί το φάγαμε κατά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου. Οπότε τώρα να σας δείξω εδώ τα υπόλοιπα ψωμάκια που έχουν μείνει. Για χάρη της τηλεθέασης θα ανοίξω ένα ψωμάκι να δείτε μέσα την ψύχα. Βλέπετε ότι είναι αρκετά αφράτο, μαλακό, κόβεται εύκολα, οπότε όλα φαίνεται να πήγαν καλά. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.